Ελτά. Γράμματα προς τον Άι Βασίλη. Είναι η τρίτη χρονιά που θα τα πούμε με τον κύριο Λάζαρο Λαζαρίδη, ο οποίος είναι διευθυντής φιλουτελισμού στα ΕΛΤΑ. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, καλά είμαστε, καλό μήνα να έχουμε σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Και φέτος το ίδιο, και φέτος θα μεταφέρετε γράμματα? Εδώ και 31 χρόνια εμείς. Μπορεί να είναι η τρίτη χρόνια που τα λέμε τηλεφωνικά με την Κρήτη, με το όμορφο νησί μας, αλλά εδώ και 31 χρόνια τα ΕΛΤΑ μεταφέρουν όλα τα γράμματα και όλες τις επιθυμίες και ευχές των παιδιών στον αγαπημένο τους Άγιο. Έτσι και φέτος ξεκινήσαν ήδη τα γράμματα να έρχονται, να τα διαλέγουμε εμείς, να τα κάνουμε μια διαλογή και να τα στέλνουμε κατευθείαν στον Άγιο Βασίλη. Σοβαρά, έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον προηγούμενο μήνα? Φυσικά, από τις 20 του Νοέμβρη έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα γράμματα. Ήδη και σήμερα πριν 5 λεπτά αυτό έκανα με όλη η ομάδα. Καθόμασταν και βλέπαμε όλα αυτά τα γράμματα για τον Άγιο Βασίλη. Μάλιστα. Να τολμήσω να ρωτήσω ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες? Φέτος φαίνεται ότι ζητάνε τα παιδιά ξανά τα δώρα που ζητούσαν και λίγο παλιότερα. Δηλαδή φύγαμε λίγο από τις ευχές για να, όπως ήταν στην περίοδο του COVID που τα λέγαμε πριν 3 χρόνια. Πλέον ζητάνε βιβλία, ζητάνε παιδικά, ζητάνε παιχνίδια και φυσικά υπάρχουν και οι ευχές που ζητάνε την υγεία, την ειρήνη, το να μην γίνονται πόλεμοι, γιατί αυτό περνάει στα παιδιά, η εικόνα της βίας, και τα παιδιά δεν θέλουν τη βία. Για ποια παιδιά μιλάτε, τα μικρά ή τα μεγάλα? Και τα μικρά. Και τα μικρά. Τα μεγάλα, οι ενήλικες, είναι ακόμα πιο έντονη κατάσταση, γιατί κάποιοι έχουν ζήσει διάφορα γεγονότα τα τελευταία χρόνια και αυτό αποτυπώνεται στο γράμμα τους, ενήλικες, που είναι σαν ένα κομμάτι ψυχοθεραπείας και εξομολόγησης προς τον αγαπημένο τους Άγιο. Αλλά τα παιδάκια, δυστυχώς, φαίνεται ότι η εικόνα του πολέμου και της βίας έχει περάσει και ζητάνε να σταματήσει ο πόλεμος. Να μην υπάρχουν πόλεμοι, να μην υπάρχει βία, να μην υπάρχει ρατσισμός. Το γράφουν τα παιδάκια αυτό και είναι πολύ δύσκολο και βαρύ για τον Άγιο Βασίλη αυτό. Έχουν μπει κόκκινα κουτιά σε όλα τα καταστήματά σας ανά την Ελλάδα? Φέτος έχουν μπει ακόμα περισσότερα κόκκινα κουτιά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν σε όλα τα κεντρικά καταστήματα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μπορούν να ρίχνουν το γράμμα τους σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κουτί κίτρινο βρούνε μπροστά τους. Στην περιφέρεια, στην ορεινή Κρήτη, στα παράλια μας, όπου βρούνε ένα κίτρινο ταχυδρομικό κουτί, τα παιδιά μπορούν να στείλουν και από εκεί το γράμμα τους κανονικά στον Άγιο Βασίλη. Μάλιστα. Και θα φροντίσετε εσείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να φτάσει στον προορισμό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Σημαντικό είναι να γράψουν απ' έξω το όνομα, το επίθετο και τη διεύθυνσή τους, ώστε και εμείς στα ελληνικά ταχυδρομεία από την πλευρά μας να τους στείλουμε μια απαντητική κάρτα ότι το πήραμε το γράμμα στο και το παραδώσαμε, η βοηθή του Άγιου Βασίλη και φέτος κάνουν τη δουλειά, και ότι θα τους στείλουμε και εμείς ένα μικρό φιλοτελικό δωράκι στο παιδί. Εκτός βέβαια και αν για λόγους, όπως είπατε, με ψυχολογικούς, ψυχοκοινωνικούς, αν είναι μια ψυχοθεραπεία, αν είναι μια βοήθεια για τους μοναχικούς ανθρώπους, δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, απλά θέλουν να στείλουν ένα γράμμα προς τον Άγιο, απλά για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία ή να διατηρήσουν ακόμα και σήμερα εκείνη τη μαγεία που χρειάζεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας χρειάζεται. Πρέπει να κρατήσουμε όλοι μαζί ζωντανή τη μαγεία και τη διαδικασία αυτή στο γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Ό,τι και αν συμβαίνει, όπως και αν ξέρουμε ότι γίνονται τα πράγματα, όσο και αν μικροί και μεγάλοι, κυρίως οι μικροί, γνωρίζουν ποια είναι ουσιαστικά η διαδικασία, αυτή η μαγεία είναι μοναδική. Μέχρι στιγμής, γιατί εγώ γραμμάτων μιλάμε, κύριε Λαζαρίδη? Προς το παρόν είναι μια φυσιολογική ροή, όπως κάθε χρόνο έρχονται σιγά σιγά τα γράμματα τώρα τις πρώτες μέρες. Σίγουρα μετά τις 15 Δεκέμβρη θα αρχίσουν να έρχονται και να βλέπουμε και πώς κινείται και φέτος η κίνηση. Αλλά είναι μια φυσιολογική, όπως και πέρσι, ροή αυτές οι πρώτες μέρες. Δηλαδή έρχονται κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες αυτή τη στιγμή γράμματα καθημερινά από όλη την Ελλάδα. Σήμερα έβλεπα από Πάτρα, από Αίγιο, αλλά έβλεπα και από Αλεξανδρούπολη και από Ρόδο. Από Κρήτη δεν είδα σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Θα ελπίζω ότι θα δούμε από αύριο πολλά γραμματάκια και από την όμορφη μας Κρήτη.
μια διαδικασία που μας πάει αλλού, μας βάζει αλλού, μας τονώνει το ηθικό και όλα τα υπόλοιπα. Είναι απλώς ο τρόπος για τον καθένα από εμάς, εφόσον ζητάει αυτή την επικοινωνία ή για τα παιδιά μας, εάν θέλουμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες να κάνουμε πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια εκείνο το παιχνίδι που μπορεί να ζητάει το κάθε παιδί, μικρό ή μεγάλο ή το οτιδήποτε ζητάει, συνάδει και έρχεται να δέσει με εκείνες τις ανάγκες και τις ελλείψεις που μπορεί να έχει το κάθε νοικοκυριό εξαιτίας της ζημιάς που έχει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, γιατί η κρίση, το γνωρίζετε, είναι ούτως ή άλλως εδώ μένετε, εδώ κατοικείτε. Είμαι σίγουρος όμως ότι ο κάθε Άγιος μέσα στο κάθε σπίτι θα υλοποιήσει αυτό το δώρο για την ευχή του παιδιού. Είσαστε σίγουρος? Είμαι σίγουρος 100%. Μάλιστα. Είσαστε σίγουρος πώς δηλαδή? Μπορεί να τρέχει και κάτι από εσάς, θέλω να πω. Κάποια πραγματάκια τα οποία εμείς, επειδή σαν βοηθή του δεν τα διαβάζουμε όλα, αλλά κάποια γράμματα τα οποία τυχαίνει να διαβάζουμε μαζί του, προσπαθούμε και υλοποιούμε και εμείς από την πλευρά μας κάποιες ευχές, μικρές ή μεγάλες, που μέσα σε αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί πέρυσι ήταν 150.000 γράμματα αυτά που απαντήσαμε, 135.000 γράμματα ήταν αυτά που 150.000 δεχτήκαμε, καταλαβαίνετε ότι σε αυτόν τον όγκο γραμμάτων κάποιες από αυτές τις ευχές εκεί μέσα φροντίσαν και τα ελληνικά ταχυδρομεία να υλοποιηθούν. 150 με 170.000 γράμματα πέρυσι. Γράμματα. Πέρυσι, για πέρυσι μιλάτε. Ναι. Το 2021. Ακριβώς. Λέτε ότι απαντήσατε στις 135.000. Ακριβώς. Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Κάποια από αυτά φαντάζομαι εκείνα που μπορεί να συγκινούν περισσότερο, εκείνα που μπορεί να είναι τα πιο απλά, εκείνα τα οποία μπορεί να είναι απλά μια παρατήρηση και ένα καλημέρα. Είχατε πει ότι θα το βλέπατε και ως ταχυδρομία, τόσο έξω έχετε πέσει πια, για να βγει ένας νέος κατάλογος, ένα νέο βιβλίο με όλες αυτές τις αναφορές. Έχετε μείνει σε εκείνο το παλιό, κύριε Λαζαρίδη? Ναι, απλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας κανονισμός προσωπικών δεδομένων πλέον, ο οποίος εφαρμόζεται και δεν μας επιτρέπει ούτε να δημοσιοποιήσουμε κομμάτια τέτοιων επιστολών, γιατί εμείς δεν τα διαβάζουμε τα γράμματα, αλλά τον πάμε στον Άγιο Βασίλη. Είναι τα κακά της νέας νομοθεσίας για το GDPR, το λεγόμενο, το οποίο δεν μας επιτρέπει. Αυτό που είχαμε κάνει το 2011, ένα βιβλίο με το πώς τα παιδιά βλέπανε τότε, πλέον δεν μας επιτρέπει νομοθεσία. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα site το οποίο δίδεται στη δημοσιότητα, το hohoho.lta.gr. Τι γίνεται μέσω αυτού? hohoho.lta.gr. Εκεί πέρα έχουμε οδηγίες από τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη προς τα παιδιά πώς να γράψουν σωστά το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη, πώς να βάλουν τη διεύθυνσή τους. Δίνουμε οδηγίες και σε εκπαιδευτικούς, γιατί μέσα στα σχολεία αυτό το διάστημα τον Δεκέμβριο κάνουν πάρα πολλά σχολεία τέτοιες δράσεις για το πώς να γράψουν το γράμμα κτλ. Και δίνουμε εργαλεία, αλλά και δίνουμε και κάποια επιστολόχαρτα που μπορούν τα παιδάκια να τα εκτυπώσουν και να ζωγραφίσουν ή να παίξουν με τα επιστολόχαρτα και τους βοηθούς του Άγιου Βασίλη που πέρυσι είναι φέτος είναι τα τέσσερα γραμματόσημά μας που κυκλοφορήσαμε ειδικά για αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε όλες τις πληροφορίες. Χρήσιμες είναι για εκείνους που θέλουν να έχουν αυτή την επικοινωνία, μιας και ως βοηθή αυτού του αγαπητού Αγίου θα φροντίσετε να φτάσουν τα γράμματα στον προορισμό τους. Κύριε Λαζαρίδη, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να γίνει όλο αυτό. Και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.